Κεφάλαιο 4. Προσαρμογή της πλατφόρμας MT4. Σε αυτήν την ενότητα θα σας δώσουμε χρήσιμες συμβουλές για το πώς να προσαρμόσετε την MT4 και ποιες συντομεύσεις πληκτρολογίου μπορείτε να χρησιμοποιείτε. Ας ρίξουμε πρώτα μία ματιά στο μενού της γραμμής εργαλειών. Πατώντας View, Προβολή και Toolbar, Γραμμή εργαλειών, έχετε την επιλογή εμφάνισης ή απόκρυψης ορισμένων ενοτήτων της γραμμής εργαλειών. Πατώντας Customize, Προσαρμογή, μπορείτε να αποφασίσετε ποια κουμπιά θα εμφανίζονται ή όχι. Από εδώ μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τη θέση του κάθε κουμπιού ή να προσθέσετε κουμπιά που δεν εμφανίζονται από προεπιλογή. Όλες οι αλλαγές που πραγματοποιείτε αποθηκεύονται αυτόματα. Πατώντας το F11 στο πληκτρολόγιό σας, γίνεται απόκρυψη όλων των ενοτήτων της πλατφόρμας εκτός από την ενότητα του παραθύρου γραφήματος. Το τερματικό του πελάτη της MT4 λειτουργεί όπως το λειτουργικό σύστημα Windows, δηλαδή μπορείτε να κλείνετε, να προεκτείνετε και να μετακινείτε τα παράθυρα. Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για κάθε ενότητα της MT4 ξεχωριστά, και πώς μπορείτε να την προσαρμόσετε βάσει των προτιμήσεών σας, σας συνιστούμε να παρακολουθήσετε τις εκπαιδευτικές μας παρουσιάσεις για την MT4. Αν θέλετε για παράδειγμα να μάθετε πώς να προσαρμόζετε το παράθυρο γραφημάτων, παρακολουθήστε τη σχετική παρουσίαση. Ας δούμε τώρα μερικές συντομεύσεις πληκτρολογίου που θα σας βοηθήσουν να καλείτε εντολές με ευκολία. Πατώντας το πλήκτρο F1, θα ανακατευθυνθείτε στον οδηγό χρήστη της MT4, όπου θα βρείτε βοήθεια πάνω σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικά με τη χρήση της MT4. Μέσα στον οδηγό χρήστη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή αναζήτησης των λέξεων κλειδιά για να βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα που σας ενδιαφέρει. Αν για παράδειγμα πληκτρολογήσετε Hot Keys, θα εμφανιστούν όλα τα κεφάλαια που περιέχουν αυτόν τον όρο. Στη συνέχεια, πατώντας Fast Navigation, γρήγορη πλοήγηση, μπορείτε να δείτε μία λίστα με όλες τις συντομεύσεις πληκτρολογίου που μπορούν να σας διευκολύνουν στη χρήση της MT4. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε!